Κοιτάξτε, είναι και ο Νεκτάριος εκεί και νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το πρωτάθλημα και η ποιότητα που υπήρχε τότε με την ποιότητα που υπάρχει τώρα γενικά στο ολόκληρο το πρωτάθλημα. Τότε θα έλεγα ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο ίσως να ήταν το καλύτερο ΑΠΟΕΛ των τελευταίων, δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο. Ένα ΑΠΟΕΛ με πολύ πλούσιο ρόστερ και μιλάμε για μια ΑΕΛ η οποία δεν είναι της ώρας να λέμε το budget, γιατί πραγματικά και εκείνο το διάστημα, θυμάστε καλά, έχουν έρθει στην ομάδα γύρω στα 22 νέα παιδιά. Και θα έλεγα ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις το τότε πρωτάθλημα με το σημερινό. Όμως αυτό που με σιγουριά λέω ότι η ΑΕΛ παίζει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο στη φετινή σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι γεμάτη. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ και βλέπουμε και όποια παιδιά είναι είτε με κάρτες είτε με κάποιους τραυματισμούς, υπάρχουν οι παίχτες να αναπληρωθούν και να φέρουν και το αποτέλεσμα και ειδικά στα παιχνίδια τα φαινομενικά εύκολα. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία τα παίρνει είτε εύκολα είτε δύσκολα τα παίρνει, που είναι πολύ σημαντικό για κάποιο προαθλητισμό και μετά στα ντέρπι, τα ντέρπι είναι ντέρπι, όλοι οι παίχτες θέλουν να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους και στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν εκεί που δυσκολευόταν να πάρει αποτελέσματα σε ντέρπι, αλλά τώρα βλέπουμε στο δεύτερο γύρο ότι ξεκίνησε και κερδίζει ντέρπι, που είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, πιστεύω ότι γιατί όχι με αυτό όταν βλέπουμε όλες τις ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, ειδικά αυτές που πρωταγωνιστούν, σίγουρα έχει τα φόντα η άλλη να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί όχι, γιατί είναι μια ομάδα. Αν μπορεί να ρωτήσει, ποια ομάδα κατά την άποψή σου είναι το φαβορί με τα δεδομένα της στιγμής? Δεν λέω για πιο κάτω, δεν ξέρουμε, αλλά με τα δεδομένα της στιγμής. Κοιτάξτε, με τα δεδομένα της στιγμής, εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει ότι υπάρχει ένα φαβορί. Σίγουρα για μένα οι τρεις ομάδες έχουν αρκετές πιθανότητες, θα έλεγα μπορεί και τις ίδιες πιθανότητες όπως σήμερα που μιλάω, τόσο η ΑΕΛ όσο ο Απόλλων και η Ομόνια έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν το πρωτάθλημα σήμερα που μιλάμε. Μετά από 2-3 αγωνιστικές ή 4 μπορεί να λέμε άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Τώρα και η ανόρθωση που έχει κάνει κάποιες επιπρόσθετες μεταγραφές στο ρόστερ της και άρχισε και κερδίζει και τα παιχνίδια που σαν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό που χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο με την εμπειρία και με την ουσία κέρδισε ένα παιχνίδι 3-0, την βλέπουμε ότι σιγά σιγά άρχισε και ανόρθωση να ξαναβρίσκει τον ρυθμό της, που αν συνεχίζει έτσι τότε την βάζω και την ανόρθωση. Όλες οι ομάδες, έχεις δίκιο, είναι κοντά και όλα είναι πιθανά. Πάμε, Χριστοδούλη, σε ευχαριστούμε.